Από 23 του μήνα θα γίνει διακοπή της πίστωσης στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα του τόπου μας που λέγεται ΕΟΠΗ. Ήταν αναμενόμενο, εμείς το περιμέναμε. Το περιμέναμε μόλις ανακοινώθηκε η δημιουργία της ύπαρξης του ΕΟΠΗ, διότι πολύ απλά δεν μπορεί να αντέξει να πληρώνει το ΕΙΚΑ όλα τα προβληματικά ταμεία που προστεθήκανε στον νέο ασφαλιστικό φορέα. Επομένως, ήταν αναμενόμενο για μας, το γνωρίζαμε, ουρλιάζαμε, κάποιοι δεν τα ακούσανε και τώρα αντί να βγαίνουν να κάνουν δηλώσεις τύπου να πάτε στον Αλέξη να σας δώσει λεφτά, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους κάποτε, έστω για την τελευταία στιγμή. Διότι θα μπουν στην ταλαιπωρία εκατομμύρια ασφαλισμένοι και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ακούνε τέτοιες δηλώσεις. Και αναφέρομαι φυσικά στον πρώην Υπουργό, τον δημιουργό του ΕΟΠΗ και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που εγώ θα τον ονομάσω νεκροθάφτη της δημόσιας υγείας. Ας σταματήσει λοιπόν αυτά τα παραμυθάγια για τις δηλώσεις να πάμε στον Αλέξη να βρούμε τα λεφτά, διότι ο Αλέξης δεν φταίει σε τίποτα, δεν ήταν αυτός που δημιούργησε αυτό το χάος. Και εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να ενημερώσω δοθείς της ευκαιρίας και τους ασφαλισμένους ότι εμείς την Τετάρτη είχαμε μια συνάντηση σαν Πανελλήνιος εννοώ με τον ΕΟΠΗ, με τον διοικητή του ΕΟΠΗ και τον υποδιοικητή. Τους προτείναμε διάφορες λύσεις και θα σας πω μία η οποία θα μπορούσε να υλοποιηθεί και να μην μπούμε σε αυτή την ταλαιπωρία, και είναι η ρευστοποίηση ενός ομολόγου του ΤΙΘΚΙ, που είναι ένα ταμείο που δεν έχει συνεισφέρει στον ΕΟΠΗ ούτε ένα ευρώ, όμως καλύπτει ο ΕΟΠΗ τους ασφαλισμένους του. Είπαμε λοιπόν να ρευστοποιηθεί ένα από τα ομόλογα του ΤΙΘΚΙ και να πληρωθούμε και εμείς με τη σειρά μας για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες της αγοράς. Δηλαδή θέλω να ξέρετε ότι η κατάσταση πια με την διακοπή της πληρωμής από τον ΕΟΠΗ προς τα φαρμακεία έχει φτάσει στο μηδέν. Ήδη επιταγές φραγίζονται, ήδη η φαρμακεία είναι σε δεινή θέση, πληρώνουμε σχεδόν μετρητής και έχουμε πιστώσει μέχρι στιγμή στον ΕΟΠΗ 3 μήνες. Φυσικά θα πρέπει να υπολογιστούν και τα χρέη των προηγούμενων χρόνων, που δεν γίνεται πλέον λόγος. Εμείς τους προτείναμε να δοθεί λύση και σε αυτό και θα πρέπει να το ξέρουν οι ασφαλισμένοι. Δηλαδή τους προτείναμε να τους κάνουμε μια επιπλέον έκπτωση της τάξης του 3,5% με την άμεση πληρωμή όμως. Δηλαδή να μην περιμένουμε ακόμα 2 και 3 και 4 και 5 χρόνια για να πληρωθούμε.